Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την έκδοση ακόμη τριών ετήσιων γραμματείων ως το τέλος του έτους εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών με τη χθεσινή δημοπρασία να δείχνει πως υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο χρεόγραφο. Η απόδοση του γραμματείου 52 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 1,25% ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,18%. Ο προγραμματισμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις εντόκων, μία τον Ιούνιο, μία τον Σεπτέμβριο και μία τον Δεκέμβριο. Και οι τρεις εκδόσεις θα είναι ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα αντικαταστήσουν τρίμηνα έντοκα αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ιδιαίτερα αισιόδοξη εμφανίζεται ο Prem Watsa για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το 2018 θα είναι η χρονιά της Ελλάδας, γράφει ο Ινδοκαναδός γκουρού των επενδύσεων και ισχυρός άντας της Fairfax στο ετήσιο γράμμα του προς τους επενδυτές, προσθέτοντας ότι με την χώρα μας να επιστρέφει στην αγορά ομολόγων και σε μια δυνατή οικονομική ανάπτυξη, αναμένεται οι ελληνικές επενδύσεις επιτέλους να πάνε πολύ καλά. Δεδομένου το πόσο έχει υποχωρήσει η ελληνική οικονομία, είναι πολύ πιθανόν, επισημαίνει, η Ελλάδα να παρουσιάσει μια δυνατή ανάκαμψη για την επόμενη τετραετία. Δυναμικά έχει ξεκινήσει το 2018 η Εθνική Πανγαία, προχωρώντας συνεχώς σε νέες επενδύσεις το τελευταίο διάστημα. Η μεγαλύτερη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, μέσα σε μερικές ημέρες, έχει ανακοινώσει τρεις συμφωνίες, η μία εκ των οποίων σηματοδοτεί και την είσοδό της σε ένα καινούριο για αυτήν την κλάδο, αυτό των εμπορικών αποθηκών. Την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση των επενδυτικών της δραστηριοτήτων και στα ακίνητα logistics μέσω της υπογραφής προσυμφώνου για την απόκτηση τριών εμπορικών αποθηκών που κατασκευάζονται στον Ασπρόπυργο. Μία μέρα μετά, η εταιρεία ανακοίνωσε την αγορά διατηρηταίου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 1.086 τετραγωνικών μέτρων στο Κολονάκι, ενώ χθες Τετάρτη η Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε την απόκτηση ενός εμπορικού ακινήτου επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών μέτρων στο εμπορικό και ιστορικό τρίγωνο των Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιο κινήτων της Πανγαίας σήμερα αξίζει περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει περισσότερα από 330 εμπορικά ακίνητα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Μόνο και με τις 820,91 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,35%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.